Να συμπαρασταθούμε στους υγειονομικούς, να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε, να επιβάλλουμε τελικά, γιατί αν δεν μπει στο παιχνίδι, αν δεν μπει στην πρώτη γραμμή ο λαός να αγωνιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση από τους κυβερνώντες να πάρθουν μέτρα τα οποία πραγματικά και ουσιαστικά θα προστατεύουν την υγεία του λαού. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε μέσω της ατομικής ευθύνης οι εργαζόμενοι, το κάναμε και με το παραπάνω. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι το μερίδιο από την πλευρά της κυβέρνησης. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση, σαν πρώτο κριτήριο, βάζει το κόστος όφελος και στην υγεία. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Υπουργού του Γεωργιάδη χτες, ο οποίος μιλάει για τον τουρισμό και με ποια κριτήρια πάρθηκαν οι αποφάσεις για το καλοκαίρι, που σημειωτέων ότι ο τουρισμός έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης και για την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα και στην πόλη μας και στον ομό μας. Επίσης, είναι μεγάλες οι ευθύνες, γιατί όλα αυτά τα αιτήματα από πλευράς των σωματείων των εργαζομένων, από πλευράς των υγειονομικών πρώτα απ' όλα, για μαζικές προσλήψεις, για σημαντική χρηματοδότηση και γενναία της δημόσιας υγείας, για επίταξη του ιδιωτικού τομέα, η οποία πρέπει να γίνει άμεσα ακόμα και σήμερα με την κατάσταση που επικρατεί στον ομό μας, τίποτα από αυτά τελικά δεν συνέβη. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ πέρα για να συμπαρασταθούμε στους υγειονομικούς, για να απαιτήσουμε άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα, επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έχουν κλείσει, τα θυμόμαστε, το Παναγία και το Λιμωδόν, μαζικές προσλήψεις, επαναλαμβανόμενα και μαζικά τεστ, πρώτα στους υγειονομικούς και στη συνέχεια στους εργαζόμενους και στον πληθυσμό. Αν θέλουμε να πούμε ότι με αποτελεσματικότητα θα περιορίσουμε, θα ελέγξουμε την πανδημία για να είμαστε υγιείς, ώστε να συνεχίσουμε φυσιολογικά τη ζωή μας. Επίσης, μία κουβέντα ακόμα. Δεν κλείνουμε το στόμα. Κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή. Εκτός από τη συμμετοχή στη σημερινή ημέρα δράσης για την υγεία, στις 19 του μήνα διοργανώνουμε μια αντίστοιχη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι εργαζόμενοι που είναι αναγκασμένοι να κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σαν σαρδέλες στιβαγμένοι. Και στον εορτασμό του Πολυτεχνείου θα συμμετέχουμε, ξέρουμε εμείς πώς πρέπει να το οργανώσουμε, με τις αποστάσεις, με τα μέσα προστασίας, ξέρετε, δεν θα παραπέμψω, το έχουμε ξανακάνει και την Πρωτομαγιά, όπως επίσης και στην απεργία στις 26 του Νοέμβρη, όπου ιδιωτικός και δημόσιος τομέας διοργανώνει.